ως προς τη ΡΑΕ. Κοιτάξτε, δημοκρατία έχουμε στην Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός κυβερνάει. Οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες να χαράζουν την πολιτική σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν οι ανεξάρτητες αρχές να υποκαθιστούν τις κυβερνήσεις σε κεντρικές πολιτικές, οι οποίες είναι καθοριστικές για την πορεία της χώρας. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση διαμορφώνουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ, δηλαδή τις τιμές ενέργειας, που είναι ο πυρήνας, η καρδιά της οικονομίας και της προσπάθειάς μας για να βγούμε από την κρίση και να έχουμε μια αναπτυξιακή, νέα αναπτυξιακή προοπτική. Λοιπόν, η ΡΑΕ βεβαίως είναι μια ανεξάρτητη αρχή, σωστά είπε ο κύριος Πετράκος, δεν είναι ασίδωτη όμως αρχή, δεν είναι ανεξέλεκτη αρχή και δεν είναι δυνατόν να υποκαθιστά στο δημοκρατικό μας πολίτευμα την λαϊκή εντολή η οποία δίδεται στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα ασκεί πολιτική. Και δεν μπορεί να κρύβονται ορισμένοι πίσω από τις ανεξάρτητες αρχές και στη συγκεκριμένη περίπτωση από τη ΡΑΕ για να φουσκώνουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και να λένε δεν το κάναμε εμείς οι ανεξάρτητες αρχές. Και είναι ντροπή να παίρνονται αποφάσεις από τη ΡΑΕ 30 Δεκεμβρίου για αυξήσεις των τιμολογίων, να κοινοποιούνται αυτές οι αποφάσεις στους αρμόδιους υπουργούς γενικούς γραμματείς και να κρατούνται στο σιρτάρι, στα κρυφά, επί 2,5 μήνες για να περάσει η προεκλογική περίοδος και ακόμα να έχει η κυβέρνηση θητεία ορισμένων εβδομάδων προκειμένου κουτοπώνυρα να τις χρεωθεί αυτές τις αυξήσεις η επόμενη κυβέρνηση. Εδώ υπάρχουν πελώριες πολιτικές ευθύνες εξαπάτησης του απλού πολίτη. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να κρύβει αυτές τις αποφάσεις από τον ελληνικό λαό. Πήρε απόφαση για αύξηση των τιμολογίων, θα την κοινοποιήσει αμέσως. Και μικρότερες αποφάσεις βεβαίως και μικρότερες σημασίας εννοώ, και αυτές πρέπει να κοινοποιούνται, δεν είναι δυνατόν να μένουν στο σιρτάρι, αλλά πολύ περισσότερο όταν λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν τα νοικοκυριά καθοριστικότατα. Και μας ρωτάνε για μείωση των τιμών στην ενέργεια, εμάς μερικές εβδομάδες, όταν εδώ έχουν εκτιναχθεί τα προηγούμενα μνημονιακά χρόνια οι τιμές σε απίστευτα ύψη. Απίστευτα ύψη. Και λέμε για διέξοδο από την κρίση με τέτοιου είδους ενεργειακή βάση και ενεργειακά τιμολόγια. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει διέξοδος από την κρίση με τέτοια ενεργειακά τιμολόγια. Εμείς το είπαμε με σαφήνεια. Βεβαίως σεβόμαστε την ανάγκη να υπάρξει μια ανεξάρτητη αρχή, αλλά οι αρμοδιότητες της πρέπει να περιοριστούν στην ρυθμιστική κατεύθυνση της αγοράς και όχι να υποκαθίσταται η πολιτική εξουσία και η κυβέρνηση. Γι' αυτό κιόλας θα τροποποιήσουμε, όπως το είπα από την πρώτη στιγμή στις προγραμματικές δηλώσεις, θα τροποποιήσουμε το πλαίσιο λειτουργίας της ΡΑΕ έτσι ώστε να αποδίδονται τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Αυτό είναι. Και θα το κάνουμε και είναι συμβατό αυτό και με τους κανόνες και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα βεβαίως θα κάνουμε ένα σχεδιασμό, το είπα και χθες, για την μείωση των τιμών του ρεύματος. Με συγχωρείτε, σε κάθε περίπτωση εγώ επικοινώνησα με τη ΡΑΕ. Τους είπα ότι δεν πρέπει να προχωρήσουν σε αποφάσεις οι οποίες θα αφορούν τα τέλη μεταφοράς για αυξήσεις. Αυτό δεν πρέπει να γίνει και να επιβαρυνθούν τα τιμολόγια, ένα. Και δεύτερον, τους ζήτησα από την πρώτη στιγμή να ανακαλέσουν αυτήν την απόφαση που πήραν για αύξηση των τιμολογίων. Αν δεν το κάνουν, η κυβέρνηση θα προχωρήσει, αν χρειαστεί και με νομοθετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να συγκρατήσει τα τιμολόγια, για να μην υπάρξουν αυξήσεις, για να ακυρώσει τις αυξήσεις της ΡΑΕ. Και το λέω αυτό διότι αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί όπως τα προέβλεπε η προηγούμενη κυβέρνηση, δεν θα είχαμε μόνο αυτές τις αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ, θα είχαμε αυξήσεις και στα τέλη των συνδέσεων. Και όπως καταλαβαίνετε, θα είχαμε έναν έμεσο τρόπο για νέα φουσκωμένα τιμολόγια. Το σχέδιό μας είναι να μειώσουμε τις ενεργειακές τιμές συνολικά
Βεβαίως αυτό δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνετε και το καταλαβαίνουμε εμείς, το αντιλαμβανόμεθα. Όμως θα το υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο, θα το επεξεργαστούμε αυτό το σχέδιο και θα το υλοποιήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Σας είπα και χθες ότι τον Απρίλιο θα έχουμε μια σημαντική μείωση των τιμών του φυσικού αερίου, οι οποίες θα προσπαθήσουμε να μετακυληθούν όλες και αν είναι δυνατόν στο αντίστοιχο ποσοστό στον καταναλωτή, διότι και εδώ θέλει εξυγίανση όλο αυτό το σύμπλεγμα που αφορά την ΔΕΠΑ αλλά και τις ΕΠΑ.